Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύει ουράνια παράκλητα το πνεύμα της αληθείας, των παταγού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκύρος τον Υιού, καθάρισον εμάς από πάσης κύριος, σώσον τον αρθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Και λίγο άλλη ποιότητα από Λόγο Θεού, από τους θησαυρούς, καλώς τον Δημήτρη, από τους θησαυρούς του Αγίου Παϊσίου. Θα κάνω ανάγνωση, αργή, πολύ αργή, και μάλλον πρέπει να σταματάμε λίγο για να το χωνεύουμε λιγάκι αυτό που θα διαβάζουμε και να μας μείνει. Είναι από δύο διαφορετικά βιβλία, αλλά από την ίδια πηγή, είπα, του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το ένα βιβλίο είναι «Πάθη και αρετές», πέμπτος τόμος. Και το άλλο βιβλίο, από λίγο είπα θα διαβάσω, «Πνευματικός αγώνας». Προσωπικά με έχουν μάθει κάτι που επί 70 χρόνια δεν το ήξερα. Δηλαδή διάβαζα γραφές, διάβαζα τον Ατάλλο κλπ, αλλά εδώ βλέπω σκάψιμο σε βάθος. Για να δούμε. Ξεκινάμε από τον πνευματικό αγώνα, τον αγώνα κατά των παθών. Όχι πνευματικό αγώνα. Ερώτημα που θέτει μοναχή τότε που ζούσε ο Άγιος. Ο Άγιος πεθάνει το 1993 νομίζω. 94, εντάξει, δεν έχω χρόνο διαφορά. Ναι. Λοιπόν, πριν από το 94 γινόμενο το πράγμα, μπορεί να περνάει και την 30 ετία δηλαδή. Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε, γράφει επομένως στο ψαλτήρι, «Πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με», τι ζητούσε? Το ερώτημα το διαβάζουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, δεν γίνεται να μην το διαβάζουμε. «Πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με». Στο Πεντηκοστό Ψαλμό. Του λέμε. Ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Να μας δώσει πνεύμα, θα το διαβάσω κιόλας, διοικητικό. Να το διαβάσω. Ο Δαβίδ ζητούσε από το Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, να διοικεί, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, πνεύμα διοικητικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του. Για να μην το κάνουν κουμάντο τα πάθη του ή τα ταγκαλάκια, τα δαιμόνια. Ζητάμε λοιπόν από το Θεό να μας δώσει, να μας φωτίσει με άλλα λόγια, ώστε να διοικούμε καλά τον εαυτό μας, με σοφία θεϊκή. Γι' αυτό του λέμε «Πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με». Άρα μας δόθηκε για να κυβερνάμε
σαν καλοί κυβερνήτες, τα πάθη μας, αλλιώς τα αγκάθια που έχουμε μέσα, να το πω αλλιώς, τα αρωτώματά μας. Γέροντα, τι είναι τα πάθη, ρωτάει, τι είναι τα πάθη. Να διαβάσουμε. Εγώ, λέει ο Άγιος, τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται τις δυνάμεις αυτές και γίνονται πάθη. Γίνονται πάθη και μας παθιάζουν. Και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ξεκαθαρίζουμε ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο δεν του έδωσε τίποτα κακό. Ούτε δημιούργησε ο Θεός το κακό. Αυτό ακριβώς το γράφουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και το αναφέρει και εδώ σε μια υποσημείωση. Ο Θεός κακόν ούτε πεποίηκεν, ούτε έφτιαξε, ούτε δεν δημιούργηκε, ούτε το δημιούργησε. Τίποτα κακό. Άρα δεν έφτιαξε τον άνθρωπο που δημιούργησε ελαττώματα, πάθη δεν έδωσε. Επομένως, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ούτε πάθη έκτισε στην ανθρώπινη φύση, αλλά εκ της αμελίας της ειδικής μας παραφύση μπήκαν σε αυτή. Λέει, ο άνθρωπος έδωσε αμέλεια, έδειξε αμέλεια και επέτρεψε, ενώ φυσικά, θα το εξηγήσουμε τι σημαίνει, λέει παρακάτω ο Άγιος, πως από καλό μετατραπήκανε σε κακό, σε ελαττώματα. Αυτά που ο Θεός έδωσε να είναι της ψυχής δυνάμεις και του σώματος λειτουργίας. Δηλαδή, λειτουργία του σώματος. Το σώμα κινείται, να το πώς το καταλάβουμε, και έχει ανάγκη για φαγητό. Το λέει μέσα εδώ. Έχει ανάγκη για φαγητό. Ο Θεός το έκανε το σώμα και έβαλε και την κρίση και τη λογική στον άνθρωπο, την κρίση και τη λογική, ώστε να προσφέρουμε τόσο στο σώμα όσο έχει ανάγκη για να ζήσει. Τόσο απαιτεί αυτή η λειτουργία του σώματος. Λειτουργία σωματική είναι αυτή. Τρώμε, γίνεται κυκλοφορία, πέψη και λοιπά, θα φάμε τόσο όσο να διευκολύνουμε τη λειτουργία αυτή τη σωματική. Γίνομαι κατανόητος. Άμα φάμε παραπάνω, θα βαριστομαχιάσουμε. Θα φέρουμε σε δυσκολία τη λειτουργία αυτή του σώματος. Και γράφει εδώ στο βιβλίο μέσα παρατήρηση που έχει από κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Παραπάνω, το στομάχι μεγερθύνεται και μετά δεν μπορείς να συμμαζεύεις. Γίνεται από την κακή λειτουργία του σώματος. Κατανοούμε. Κάνουμε κακή λειτουργία του σώματος και από χρήση της λειτουργίας για να ζήσει ο άνθρωπος και να φάει τόσο όσο του χρειάζεται, τρώει παραπάνω κάθε φορά και γίνεται πάθος. Γίνεται λάτωμα. Έγινε κατανοητός. Γίνεται λάτωμα. Γίνεται παραφύση χρήση αυτής της λειτουργίας.
γενικά σε όλες τις λειτουργίες σώματος, λειτουργίας, λειτουργεί ούτε αυτή. Το έδωσε για να ακούμε τα καλά, παραδείγματος χάρη. Εμείς το αφήνουμε και ακούει τα πάντα. Και μετά γίνεται συνήθεια και η συνήθεια μετά μεγαλώντας γίνεται ένα κάθι μεγάλο, ένα άτομα. Παραφύση λειτουργία του σώματος γίνεται στη λειτουργία του σώματος και από εκεί και πέρα καταντούν οι λειτουργίες πάθη. Οι λειτουργίες γίνονται πάθη σωματικά. Ομοία και με την ψυχή. Λέγει, θα το διαβάσω να ακούσετε, ο Θεός φύτεψε το θυμό στον άνθρωπο, το θυμό, όχι για να στρέφεται εναντίον του αδελφού, όχι, αλλά εναντίον του σατανά, εναντίον του κακού. Λέγει, οργίστηκε ο Κύριος, δεν θύμωσε μια φορά ο Κύριος, πότε θύμωσε ο Κύριος μια φορά. Καθάρισε το μέσα στο σύλλογο. Όχι, λέει, όχι εναντίον των ανθρώπων. Όχι, αλλά εναντίον του έργου που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, του κακού. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν το θυμό, έδωσε λέει, για να μπορεί να στέκεται ο άνθρωπος με το θυμό, να έχει λεβεντιά επάνω του. Με τη λεβεντιά, με αρχοντιά. Γι' αυτό το θυμό, να πολεμάει εναντίον του κακού. Πολεμάω με το θυμό, το κακό, όχι το κακόν άνθρωπο, γιατί προς Θεού δεν έπλασε ο Θεός κανένα άνθρωπο κακό. Έγινε κακός επειδή έκανε χρήση κακή στις λειτουργίες σωματικές και στις, πώς το λέει εδώ πέρα το βιβλίο, της ψυχής δυνάμεις. Ο θυμός είναι δύναμη της ψυχής, δύναμη της ψυχής. Όταν λοιπόν και τις λειτουργίες σώματος και τις δυνάμεις ψυχής τις θέτουμε σε παράχρηση, σε κατάχρηση, τότε λειτουργούν εις βάρος μας. Και είπαμε, τρώμε πολύ ενώ πρέπει να φάμε κανονικό και αρρωσταίνουμε. Και οι αρχαίοι, ξέρετε τι λέγανε οι αρχαίοι, που δεν είχαν φτάσει σε αυτά τα σημεία, λέγανε, μπαίνεις να δεις πόσοι άρρωστοι είναι κάπου, τα μετρήσεις λέει τα πιάτα που τρώνε και πόσα πιάτα θα φας εσύ σαν άτομο, τόσα αρρώστια κάνεις, τόσα αρρώστια αποκτήσεις. Πολλά τα πινάκια, πολλές ασθένειες. Πολλά πιάτα τρως, πολλές ασθένειες μαζεύεις για τον εαυτό σου. Είναι δημιουργημένος για να τρώει όσο του χρειάζεται. Όλοι μας κάνουμε κατάκτηση. Γι' αυτό είναι και αμάρτημα. Λοιπόν, ο θυμός λόγω χάρη, γράφει ο Άγιος Παΐσιος εδώ, δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό. Ανδρισμό. Και το άνδρος και της γυναίκος. Ο οποίος ανδρισμός βοηθάει στην πνευματική ζωή. Βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Το προσέχετε. Ένας που δεν έχει λέει θυμό ψυχικό, καλό θυμό, δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό του, τον κακό εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή, στην πνευματική ζωή, τη δύναμη που έχει, προσέξτε το παράδειγμα, σύγχρονο το παράδειγμα, και είναι και χαριτωμένος. Είναι αν δεν χρησιμοποιήσει, ο θυμώδης, αν δεν χρησιμοποιήσει το θυμό εναντίον των παθών του, είναι έρμεο, δηλαδή τον πάνε τα πάθη του όπου θέλει. Είναι να τον λυπάσει τον άνθρωπο. Και λέει τώρα εδώ, άμα είναι θυμώδης ο άνθρωπος, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία
και κανείς δεν το φτάνει. Η ικανή χρήση του θυμού. Έχεις πνευματική πρόοδο σύντομη. Γιατί με το θυμό σου στέκεις απέναντι στα ελαττωματά σου, τα κυβερνάς. Πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Και συνεχίζω. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τις δυνάμεις που έχει. Τις δυνάμεις που έχει. Και να στρέψει στο καλό τις δυνάμεις που έχει. Μια δύναμη, είπαμε, είναι ο θυμός. Έτσι θα φτάσει με τη βοήθεια του Θεού σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό, λόγω χάρη, τον εγωισμό, είναι δύναμη ψυχής. Να το στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Έρχεται να μας πειράζει ο διάβολος, τον εγωισμό θα στρέψουμε μόνο εναντίον εκείνου. Τη τάση για φλιαρία, να λέμε πολλά, μπουρ, έτσι, να την αγιάσει καλλιεργώντας, αντί για φλιαρία, τι πράγμα. Σιωπή. Πες το. Σιωπή. Δεν ακούω. Τη σιωπήλα. Την ευχή. Την ευχή. Κύριε του Χριστέ, ελεησόν με. Βάλε στη θέση αυτού. Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό, αφού λες Κύριε Χριστέ, ελεησόν με, και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει. Είναι έτσι, Βασίλη. Δεν λες τίποτα. Λοιπόν, ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Καμία παρατήρηση, να σταματήσω σαν εδώ. Δηλαδή δεν τελειώνω, αλλά αν θέλετε κάτι. Με άλλα λόγια, λέγει, το σώμα έχει λειτουργίες. Πρέπει αυτές οι λειτουργίες να μπουν υπό έλεγχο. Υπό έλεγχο. Γλώσσα, κοιλιά, μάτια, αυτιά, λειτουργίες αυτές. Να μπουν σε έλεγχο. Παν μέτρων άριστο. Να το βρούμε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να βρούμε. Αυτό λέει εδώ πέρα. Να, γι' αυτό ζητάει από το Θεό να του δώσει πνεύμα ηγεμονικό. Γιατί άμα είναι πάθη, είναι ατίθασα. Δεν τα κουμαντάρουμε χωρίς έλεγχο και χωρίς δύναμη Θεού. Τελείωσε. Καλή διάκριση. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάω παρακάτω. Γέροντα, μερικοί νομίζουν, προσέξτε το καλά, ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή. Η δικαιολογία ποια είναι. Ούκαν λάβεις παρά του μία κοντός. Αυτό εξηγείται ως εξής. Λέει, μερικοί ή πολλοί λέει, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή. Και λένε, ούκαν λάβεις παρά του μία κοντός. Λες, καλά, τι μου λες, λέει, άνθρωπε, από μένα που δεν έχω να σου δώσω κάτι. Μου ζητάς δηλαδή να κάνω τι στον εαυτό μου, δεν μπορώ να το κάνω. Το καταλάβετε που λέμε. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορούμε, λένε οι πολλοί. Και προβάλλουμε μια δικαιολογία που φαίνεται ότι είναι δικαιολογία, αλλά είναι απάτη στην ουσία. Συμβαίνει, αλλά ας δεν ακούσουμε. Λέει λοιπόν η μοναχή ότι λένε πολλοί ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, που λέει η Γραφή. Και τι μας ζητάς αφού δεν μπορούμε και δεν έχουμε,
τις δυνάμεις να το κάνουμε, από αυτό που δεν έχεις τι ζητάς. Και προσθέτει ο Άγιος, αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, είναι αυτό ακόμη χειρότερο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ γεννήθηκα με ατόματα, ήταν ο πατέρας μου έτσι, ήταν η μάνα μου έτσι, ήταν ο παππούς μου έτσι, δεν μπορώ να τα πετάξω από πάνω μου. Αυτό λέει εδώ πέρα, πάθη κληρονομικά. Τα κουβαλάνε στην πλάτη τους. Επειδή γεννήθηκαν με ελαττώματα. Ποιος δεν γεννήθηκε με ελαττώματα, μου λέτε. Πρέστε να που δεν γεννήθηκε με ελαττώματα. Λοιπόν, δικαιολογούν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι οι προπάτορές μας κληροδότησαν τα ελαττώματα που έχουμε. Δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε. Και προσθέτει. Και όταν γέροντα κάποιον όντως τον βαραίνουν κληρονομικά ελαττώματα, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές. Ο κάθε άνθρωπος. Καλές και κακές. Όλοι έχουμε. Πρέπει να αγωνιστεί, να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει για να γίνει μια αληθινή χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Χρειάζεται να καλλιεργήσει τα καλά που έχει. Και καλλιεργώντας τα καλά, κάνω πίσω στην πάτα τα κακά. Έχει και καλά, δεν έχει μόνο κακά. Ποιος γίνεται να μην έχει ένα χάρισμα επάνω του. Δεν έχει μόνο ελαττώματα, καλλιέργησε αυτό που έχει το καλό. Γι' αυτό λέει, ο Μενέδο και πέντε, ο δε δέκα, ο δε εκατό τάλαντα, λέει κάπου. Λοιπόν, προχωράμε. Οι κακές κληρονομικές καταβολές, λέει ο Άγιος, δεν είναι εμπόδιο, δεν είναι εμπόδιο στην πνευματική πρόοδο. Δεν είναι εμπόδιο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, προσέξτε το, έστω και λίγο, αυτό το έστω και λίγο, να αγωνίζεται έστω και λίγο και με μπόλικες κληρονομικές καταβολές, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο. Δηλαδή έχω εγώ 100 ελαττώματα και έχω 2 καλά. Αν αυτά προσπαθώ να τα καλλιεργώ λίγο με πολύ φιλότιμο και με τη βοήθεια του Θεού, να το διαβάσω, κινούμε μέσα στο χώρο που ονομάζεται θαύμα. Συντελείται το θαύμα. Τότε κινείται στο μελικό, στο θαύμα και όλα τα άσχημα κληρονομικά, προσέξτε το, τα διαλύει η χάρη του Θεού. Να το ξαναπώ μια φορά. Γεννιέμαι με κληρονομικές καταβολές κακές, κακή κληρονομικότητα. Αλλά δεν έχω μόνο την κακή κληρονομικότητα. Έχω και ορισμένα καλά, έστω ελάχιστα. Αν κάνω μια μικρή προσπάθεια με τα λίγα καλά που έχω να τα καλλιεργώ, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινούμε μέσα στο χώρο το πνευματικό, μέσα στο θαύμα. Και με αυτή την προσπάθεια τη μικρή, αλλά με τη χάρη του Θεού, γράφει εδώ πέρα, διαλύω όλα τα άσχημα κληρονομικά. Αλλά δεν είναι, η δυσκολία, δεν είναι ανίκητη. Τη μικρή προσπάθεια, αυτό λέει εδώ πέρα, τη μικρή προσπάθεια, αλλά με φιλότιμο, αν την κάνω, έχει τη χάρη του Θεού και κάνει την πάντα, τα διαλύει τα κακά κληρονομικά. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα. Στο ουράνιο πέταγμα με την ανατροφική φτερούγα, λέει, εδώ έχει μια εικόνα και λέει, έχει πολλές κληρονομικές καταβολές, είναι ανατροφική φτερούγα αυτή. Είναι ανατροφική. Τα λίγα καλά που έχει είναι η φτερούγα η καλή. Κάνει τη μικρή προσπάθεια
Παρότι είναι ατροφική η φτερούγα, τούτη σπιτικά του Θεού πετάει, λέει. Δεν το βλέπουμε εμείς αυτό, τα βλέπω Άγιος. Άγιος τα βλέπω. Τελείωσε. Τα γράφει γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ποτέ. Διαβάζοντας τα βιβλία αυτά, βλέπει κανείς μέσα ένα δισεκατομμυριοστό, αν είναι δυνατόν, από τον αγώνα που κάνει ο Άγιος, τον τρόπο, γιατί είναι ο τρόπος που εκείνος πήγε τα εμπόδια και νίγαγε τον διάβολο. Και λες, μικρή προσπάθεια, δώστε να την κάνουμε μικρή προσπάθεια. Και βοηθάει και ο Θεός πολύ. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Λοιπόν, γνωρίζω πολλούς, που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από τα πάθη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για τον Θεό μεγάλοι ήρωες. Θα το δούμε παρακάτω γιατί είναι μεγάλοι ήρωες. Από έναν που γεννιέται και τα έχει όλα τα καλά, μόνο καλά επάνω του, είναι καλύτερος αυτός. Το ακούς Δημήτρακη. Είναι. Από έχεις όλα τα καλά, τα έχω τα καλά τελείως. Έχεις απαιτήσεις. Ναι, τίποτα. Έχεις απαιτήσεις. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος που δεν έχει καλά και κάνει μικρή προσπάθεια για ένα κομματάκι ψωμί, καταλαβαίνετε το ψωμί, τελείως, είναι καλύτερη προσπάθεια, προχωράω. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι για τον Θεό μεγάλοι ήρωες. Είναι, το φτονίζω, για τον Θεό, μιλάει με Πνεύμα Άγιο, μεγάλοι ήρωες. Γιατί αυτό που θα συγκινήσει τον Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλιό μας άνθρωπο. Δηλαδή στον κακό άνθρωπο δηλαδή. Ο καθένας έχει κακό αυτό μέσα. Είναι η εργασία που θα κάνουμε. Αυτό συγκινεί τον Θεό. Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει, δεν σβήνει τις κληρονομικές καταβολές. Γεννιόμαστε και φέρουμε ελαττώματα. Δεν τα σβήνει το βάπτισμα. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όσες αμαρτίες υπάρχουν, τις σβήνει. Και από την κατάρα που κουβαλάμε το προπατορικό αμάρτημα. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, δίνεται το Χριστό. Απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα. Και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα. Θα μπορούσε. Όμως φυσικά. Σίγουρα. Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Τζάμπα τίποτα. Τζάμπα χρειάζεται και λίγος αγώνας. Αυτό λέει λίγο. Αν κινείσαι λίγο και με πολλά ελαττώματα, ζεις μες στο θαύμα. Είσαι καλύτερα από εκείνο που γεννιέται και είναι ήρεμος, είναι αρνάκι και λοιπά. Πολύ καλύτερα. Αυτό αξίζει πιο πολύ στο Θεό. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος, λέω, όπως πέφτουμε όλοι μας. Δεν πέφτουμε στα ίδια. Μόνο στα ίδια και τα ίδια πέφτω όλο ένα. Γίνεται αυτό το πράγμα, γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν, λέω όταν πέφτω, έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι. Το πιάνετε αυτό. Πέφτει, ξαναπέφτει, τέτοια γεννήθηκα. Αλλιώς δεν γίνεται. Με άλλα λόγια, τέτοια είμαι. Ακόμη αυτό έλειψε, απαντάει ο γέροντας, ο Άγιος, να μας πεις ότι οι γονείς σου σου τα έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπο προς πάπο. Όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν. Και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό. Όποιος λέει εγώ αυτό το χαρακτήρα έχω. Έτσι γεννήθηκα. Έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές. Με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ. Είναι σαν να λέει, φταίει όχι μόνο ο πατέρας μου και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός. Άρα βλαστημάει. Φταίει ο Θεός
όλα. Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πώς στεναχωριέμαι. Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς και το Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεσαι έτσι, πάβει, τι πάβει, να ενεργεί η χάρη στον Θεό. Βάζουμε μπροστά εμπόδιο, τελείωσε. Είναι κάκιστος λογισμός για δικαιολογία σφαλμάτων. Φταίνε οι γονείς μου, αυτοί μου τα έδωσαν, αυτοί με έφεραν στον κόσμο και είμαι έτσι. Είναι εμπόδιο 100% για να πεις βόητησε με Θεέ μου, δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Γέροντα μερικοί λένε ότι ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου, δεν διορθώνεται. Ένα ελάττωμα, όχι για πολλά, είναι στη δομή του ανθρώπου. Πώς λέμε, η δομή του σπιτιού είναι τα θεμέλια. Έχει περάσει στα θεμέλια της δομής του ανθρώπου, τα δομή του σώματος και της ψυχής και δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα, λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός. Τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε, αραλίκη μετά, λέει ο Άγιος. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν τον λογισμό τους και βαδίζουν με τον χαβά τους. Αν πούμε αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα του χαρακτήρα μου, πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβεντιά. Τελείωσε. Κακομύρης είναι. Δεν είναι λεβεντά άνθρωπος πνευματικά. Ναι γέροντα, αλλά ρωτάει. Πάλι αλλά, τι σε σύβρε παιδάκι μου, σαν χέλη ξεκιστράς, συνέχεια δικαιολογήσε. Γέροντα, εσκεμένα το κάνω? Δεν λέω ότι το κάνεις εσκεμένα, αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, πανέξυπνη, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ξαναπώ, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Σε όλες περιπτώσεις. Σε όλες, πέρα για πέρα. Το τονίζω ότι λέει παρακάτω. Για ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Παρατήρησα ότι μερικοί, ότι είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι σωστό, υποστηρίζουν το λαθασμένο, επειδή αυτό τους βολεύει. Και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με τον λογισμό τους, ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Τέτοιος που είμαι, πάει. Τα παραδίδουν τα όπλα. Η άλλη περίπτωση αυτή. Δεν διορθώνομαι. Αυτό είναι λογισμός απελπισίας. Πέρα για πέρα. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον ένα τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του, του εαυτού του. Τον άλλο τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση. Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγω χάρη λέει, εγώ δεν έχω αγάπη από τη φύση μου, έτσι γεννήθηκα.
ενώ ο άλλος έχει και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες? Πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να, ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπας, πες τι ήτανε. Δυνατά να ακούγεται, να ακούνε όλοι. Και τι έγινε, πες το περιστατικό. Θυμάσαι. Πες το εσείς. Και δεν το λες εσύ. Θυμάσαι. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Να το πεις. Όπως πρέπει. Να με διορθώνεις αν δεν το θυμάμαι καλά. Αυτός πήγε να ληστέψει μια γωνή. Γυναικεία γωνή. Ή δεν γίνεται έτσι? Όχι. Όχι, πες το λοιπόν. Ένα βοσκό πήγε να σκοτώσει. Ναι. Ο οποίος τον είχε εμποδίσει κάποτε να κάνει μια ληστεία. Ναι. Και ήθελε να τον εκδικηθεί. Ναι. Και πήγε να περάσει το ποτάμι. Ναι. Και έβγαλε τα ρούχα του και τα τύλιξε στο κεφάλι του. Ο Αββάς. Όχι, ο Αιθίωπας. Ναι, ο ληστής. Ναι. Προτού γίνει μοναχός. Ήταν ληστής λοιπόν. Ληστής, ναι. Και πήγε απέναντι, ο Βοσκόμος όμως τον πήρε χαμπάρι, ναι, και εξαφανίστηκε. Ναι. Αυτός για εκδίκηση έπιασε 4 κρυάρια, τα πιο καλά, ναι, και τα έσφαξε, ναι, και μετά τα πήρε μαζί του, ναι, και τα πέρασε στο απέναντι δάμι και τα φάγανε, ναι, με τους άλλους ληστές. Ναι. Και μετά, τώρα η μετάλλια του δεν θυμάμαι πώς έγινε. Εδώ είναι κάπου πήγε να ληστέψει. Ήταν κάτι... ληστής, αρχιληστής. Αρχιληστής. Ναι. Και μετεστράφη και έγινε Άγιος. Και μάλιστα τόσο Άγιος που άλλοι δεν τον έφτασαν. Γινόταν μια σύνοδος, γράφουν τα σύναξη, Αγίου Πατέρων. Μέσα σε αυτούς ήταν και να πάει και ο Άγιος, ο Αιθίωπας. Και εκεί στην σύναξη νομίζω, του είπα, πες το, τι τύπου. Να κρίνουνε κάποιο μοναχό, ο οποίος έπεσε στην αμαρτία. Ναι. Και έκανε σύναξη οι πατέρες να τον τιμωρήσουνε. Ναι. Και τον καλέσαν και τον Άγιο να πάει. Ναι. Λοιπόν, αυτός δεν ήθελε να πάει, αλλά μετά έπιασε ένα ζεμπίλι, το γέμισε άμμο και το έβαλε στο νόμο του. Ναι. Και από πίσω έτρεχε το ζεμπίλι. Ναι. Μπροστά δεν έτρεχε. Πάει, πώς το είδαν, το είδαν οι πατέρες, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, που κάνεις? Εγώ, λέει, αυτό, λέει, άμμος που τρέχει πίσω είναι οι αμαρτίες οι δικές μου. Ναι. Και αντί, λέει, να κοιτάξω τις αμαρτίες τις δικές μου, ήρθα να κρίνω το παράπτωμα του αδερφού. Ναι. Μόλις τα ακούσαν οι πατέρες, διαλύσαν τη σύνοδο και δεν πειράξαν, δεν τιμωρήσαν τον μοναχό. Ναι, αυτό είναι από αυτά, αλλά είναι και ένα πολύ πιο δυνατό, που του είπαν, εσύ τι θες εδώ μέσα, ρε μαύρε, ναι, ναι, είσαι μαύρο εσύ. Ήταν ιερέας. Ναι, έγινε ιερέας. Εδώ είμαστε όλοι άσπροι, καθαροί. Τι είσαι μαύρε, ναι, και λένε, βγάλε άγνα. Για να τον τιμωρήσουν, λέει, ας πούμε, να τον δοκιμάσουν, αν πράγματι είναι ταπεινός. Ναι, μπράβο. Βάλαν τους διακόνους και ναι, τον κάνει συμφωνία μεταξύ. Λες σκυλομούρι, λέει, Αράπη, τι ήρθες εδώ μαζί με εμάς που είμαστε λευκές, περιστερές και αυτά. Φύγε, του λέει. Έβαλε το κεφάλι κάτω και έστειλαν μετά ένα μοναχό πίσω. Ισαμική. Για να δούνε τι θα πει. Για να μας πάρει, Ισαμική, να μας πάρει ο χρόνος. Ναι, λοιπόν, εντάξει, δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, το θέμα είναι. Έβριζε τον εαυτό του μετά. Το θέμα είναι. Προσέξτε το. Εγώ έτσι γεννήθηκα, δεν μπορώ να αλλάξω τρόπο ζωής. Εδώ έχουμε έναν που μπορεί να γεννήθηκε, αλλά και είχε και παιδεία με τους ληστές. Κλέβανε μέρα νύχτα, ληστεύανε, σκοτώνανε. Όχι μόνον δεν άφησε τα ελαττώματά του, αλλά έγινε και Άγιος με τη μεγαλύτερη ταπείνωση. Και να το καταλάβουμε, το καταλάβουμε, λέει παρακάτω τώρα. Κατά το λογισμό μου, λέει ο Άγιος, κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές,
θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε ως γονείς αρετές. Συμφωνείς? Και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί. Σίγουρα, σίγουρα, για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις, να προσέξουμε αυτό το παράδειγμα, και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά, όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία. Παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και τη διατήρησαν. Προσέξαμε. Ο κόσμος λέει, μπράβο του, ο πατέρας του το άφησε χρέη, έβγαλε τα χρέη, έκανε περιουσία. Τα λούτα βήσανε ένα σωρό περιουσία και δεν πρόσθεσε τίποτα παραπάνω. Ποιος έχει μεγαλύτερη αξία, αυτός που τα έκανε με υδρότα και έβγαλε και τα χρέη. Έτσι είναι. Το ίδιο λέει και ο Θεός. Δεν έχεις περιουσία, δηλαδή μέσα κτήμα από αρετές, αλλά προσπαθείς μια ζωή να την αποκτήσεις, ή έχεις περισσότερο από εκείνο που έχει κληρονομήσει αρετές. Και ο Θεός σε τιμάει σαν ήρωα εσένα και σαν Άγιο, σαν τον Άγιο Αιθίωπα, τον... πώς το λέμε? Μωυσή. Μωυσή τον Αιθίωπα. Μάλιστα. Και να κλείσουμε το θέμα με επίλογο αυτό που θα διαβάσω, το λίγο που θα διαβάσω από εδώ. Θα προσέξουμε. Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 4ο κεφάλαιο του Μακαβαίων, αναφέρεται ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής. Προσέξτε, μελετάω εγώ την Αγία Γραφή, παίρνω μια παιδεία όπως θέλει ο Κύριος, δηλαδή μόρφωση όπως θέλει ο Κύριος, λέγομαι ευσεβής. Έτσι λέγομαι, αφού από την ευσέβεια παίρνω τα διδάγματα. Λέγομαι ευσεβής και αποκτάω λογισμούς ευσεβής. Γράφει λοιπόν ότι στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο ευσεβής λογισμός που έχει ο άνθρωπος που είναι παιδευμένος, μορφωμένος με την Αγία Γραφή και την Εκκλησία δεν εκριζώνει τα πάθη αλλά ανταγωνιστής είναι. Τι σημαίνει αυτό? Κοίταξε να δεις, να τα προσέξεις, να διαβάσεις σιγά σιγά. Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας. Ό,τι ελαττώματα έχουμε είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας. Αλλά ο ευσεβής λογισμός, αν έχουμε εμείς εδώ ευσέβεια και εδώ, αυτός ο λογισμός, ο καλός, μας βοηθάει να μην υποδουλωνόμαστε στα πάθη που είναι ριζωμένα μέσα μας. Όταν ο άνθρωπος φέρνει όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποιήσει μια καλή κατάσταση, τα πάθη πάβουν να ενεργούν. Δηλαδή, κάνουμε ένα αγώνα πνευματικό, μελετάμε, προσευχόμαστε, εκκλησιαζόμαστε, κοινωνάμε την ημέρα, την αγιάζουμε κάθε μέρα. Τότε, με αυτή την παιδεία, κάνουμε τα πάθη που είναι ριζωμένα μέσα να μην ενεργούν, είναι ανενέργητα. Όχι, δεν έχουν ξεριζωθεί. Δεν είναι, αν δεν ξεριζωθεί το πάθη μου. Οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Αφού δεν ενεργούν, είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, ο ευσεβής λογισμός δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα ανικήσει. Νομίζω ότι ο συγγραφέας στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφει τι μπόρεσαν να κάνουν οι Άγιοι 7 παιδες με τη μάνα της Σολομονή. Εκεί τους βασάνισαν
Και αυτοί λέει, οι εχθροί τη πίστεώς τους δηλαδή, τους βασάνισαν για να αλλάξουν πίστη. Αυτοί είχαν ευσεβή λογισμό και όχι μόνο δεν άλλαξαν, και θυσιάστηκαν. Και κάθε Άγιος το ίδιο κάνει. Όλοι οι Άγιοι που πάνε στο μαρτύριο έχουν ευσεβή λογισμό και νικάνε. Είναι ο λογισμός, ο ευσεβής που παίρνει κανείς από την Εκκλησία, είναι ο δυνατός όσο και ο Λόγος του Θεού. Αφού ο Λόγος του Θεού είναι ευσέβεια. Τόσο δυνατός όσο και ο Λόγος του Θεού. Ας προσέξουμε λίγο τώρα. Ένας καλός λογισμός. Όσοι εκκλησιαζόμαστε και όσοι πάμε και σε αγρυπνίες, να το προσέξουμε και το πράγμα. Ισοδυναμεί με πολύ ωραία αγρυπνία. Ακούσου. Ένας καλός λογισμός. Ισοδυναμεί με πολύ ωραία αγρυπνία. Έχει μεγάλη δύναμη. Όπως τώρα κάποια νέα όπλα σταματούν με ακτίνες λέιζερ το πύραυλο στη βάση του, σύγχρονο παράδειγμα. Τώρα, κάποια νέα όπλα σταματούν το πύραυλο πριν ξεκινήσει, από εκεί που πάνε το ρίξει ο εχθρός, στη βάση του. Έτσι και πριν να εκτοξευθεί, έτσι και οι κακοί λογισμοί προλαβαίνουν και καθυλώνουν τους κακούς λογισμούς στα αεροδρόμια του διαβόλου, από τα οποία και ξεκινούν. Άρα, αδέρφια μου, προσέξτε, ό,τι μας λέει κάποιος δια του στόματός του κακό, που έχει προέλευση τον λογισμό τον κακό, αυτός ο λογισμός ο κακός που φωλιάζει στον άνθρωπο μέσα δεν είναι δικός του. Ξεκινάει από το αεροδρόμιο του διαβόλου, αν το προσέξετε το, πως το είπε. Εκτοξεύει ο διάβολος από το αεροδρόμιο του, από το, ναι, τους πυράβλους του, που είναι κακοί λογισμοί. Και αυτοί περνάνε μέσα εδώ. Αν εμείς έχουμε καλό λογισμό, παραμένει στο αεροδρόμιο του διαβόλου ο πύραυλος που λέγεται κακός λογισμός. Κανένας άνθρωπος δεν είναι κακός, δεν γεννιέται κακός στον κόσμο. Αλλά γίνεται αποδέκτης κακών λογισμών, που είναι γεννήμα του διαβόλου. Γι' αυτό δεν φταίει ο κάθε άνθρωπος που είναι κακός. Γίνεται επειδή δεν καταλαβαίνει και δέχεται. Δέχεται, στο τέλος παραδίδεται. Γι' αυτό προσπαθήστε όσο μπορείτε πριν προλάβει ο πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να το, να φυτεύετε εσείς καλούς λογισμούς, για να γίνει η καρδιά σας ανθόκηπος και να συνοδεύεται η προσευχή σας από τη Θεία Ευωδία της καρδιάς σας. Βέβαια, άμα με ευσεβείς λογισμούς αντιμετωπίζουμε τον διάβολο, τότε δεν έρχονται κακοί λογισμοί, τότε εδώ πέρα είναι ευωδιά με άνθη, από την καρδιά μας πηγάζει και επομένως η προσευχή μας πάει κατευθείαν στο Θεό. Ευωδιαστεί. Όταν κανείς κρατά έστω και λίγο αριστερό, και λίγο αριστερό λογισμό, λίγο κακό λογισμό εννοώ αριστερό λογισμό. Έτσι, δηλαδή λογισμό για κάποιον, λίγο κάτι για τον Α, για τον Β. Οποιαδήποτε άσκηση και αν κάνει, οποιαδήποτε άσκηση, εγώ κρατάω λίγο τόσο για τον Α, για τον Β. Οποιαδήποτε άσκηση και κάνω, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, πάει χαμένη. Πάει χαμένη. Σε τι θα το βοηθήσει η άσκηση, αν δεν αγωνίζεται παράλληλα να μην δέχεται κακούς λογισμούς? Γιατί να μην αδειάσει από το πιθάρι πρώτα όλο το κατεκάθι του λαδιού? Πιθάρι είναι αυτό. Άδειασε αυτό από τους κακούς λογισμούς. Το κατακάθι του λαδιού είναι αυτό. Άδειασε το πιθάρι. Γιατί να μην το αδειάσει, λέει, πρώτα, που είναι μόνο για σαπούνι, και ύστερα να βάλει το καλό λάδι. Αλλά βάζει το καλό με το άχρηστο και το μουρδαρεύει. Και το χαλάει όλο. Και το μουρδαρεύει. Και επαναλαμβάνει.
Τώρα παρακάτω το ανάποδο. Ένας καλός λογισμός, να το προσέξουμε αυτό το πράγμα, έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άσκηση. Κάποιος νέος πολεμείται από τον διάβολο και έχει ακάθαρτους λογισμούς και κάνει αγρυπνίες, νηστείες, τριήμερα για να απαλλαγεί από αυτούς. Κάποιος νέος, έτσι. Ένας αγνός λογισμός όμως που θα φέρει έχει μεγαλύτερη δύναμη από τις αγρυπνίες και από τις νηστείες που κάνει και το βοηθάει θετικά. Το προσέξαμε. Κάνει, λέει, αγρυπνίες, νηστείες, τον ατάρο για να απαλλαγεί. Πιο δυνατός είναι ένας λογισμός καλός, αγνός, καθαρός, δεξιός λογισμός, από όλα εκείνα που κάνει. Και βοηθάει θετικά. Έρχεται στο μυαλό μου, και να το κλείσω εδώ πέρα έτσι, ήρθε στο μυαλό μου ο Άγιος Πορφύριος. Λέει, δεν θυμάμαι ποια του είπε, πώς το είπε ο Άγιος, λέει, δεν έχεις μάθει τη γλώσσα σου, δεν μιλάει για το καλό. Πες το, ας μην έχεις και μέσα καλό κόσμο. Πες το, μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, το καλό, και μετά θα δεις πώς θα αλλάξεις. Η πνευματική ζωή είναι μυστική ζωή. Με κακό λογισμό, όσα, να το πω μια φορά, όσα φορές και να εκκλησιαστούμε, δεν διορθωνόμαστε. Πώς θα το κάνουμε για το πράγμα? Έτσι είναι η εσωτερική πνευματική ζωή. Γενικότερα και σε γενικότερα, γιατί ο άνθρωπος όταν τα βλέπει, προσέξτε το, όλα, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς, όλα, εξαγνίζεται και χαριτώνεται από το Θεό. Αυτά γίνονται αθόρυβα και μυστικά. Γίνεται αθόρυβα και μυστικά η αλλαγή του ανθρώπου. Με αριστερούς λογισμούς κατακρίνει και αδικεί τους άλλους, εμποδίζει τη Θεία Χάρη να έρθει. Και έρχεται έπειτα ο διάβολος και αλωνίζει. Αυτά για τα πάθη και τους καλούς λογισμούς που βγάζουν τα πάθη, που νικάνε τα πάθη. Γι' αυτό το ανέφερα και το ένα και το άλλο. Να συνεχίσουμε και την άλλη φορά όσο μπορούμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στον εαυτό μας μέσα, που έχει μεγάλη αξία και σημασία. Πάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ελεής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέργηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η ώρα μας καλή. Η ώρα μας καλή. Είμαστε 22, 5, 6 και 5, 11. Μην καλές εγώ. Όχι. Φτάσαμε τον αριθμό των Αγίων Αποστόλων. Ε? Φτάσαμε τον αριθμό των Αγίων Αποστόλων. Ναι, παρά ένας. Και εγώ 12. Τότε να. Είμαστε 15, ναι. 15 την άλλη φορά. 11 και ένας ο Χριστός. Καλή σας νύχτα. Ένας Παναγία.